καλύψουν τις θέσεις τους. Στο πρώτο θέμα που είναι η παραχώρηση, θα ξεκινήσω από τον Παπαδόπουλο Χρήστο να μας πει τις θέσεις της Επιτροπής Εκκλησίας που ζητάνε το γυμναστήριο. Οι θέσεις. Εμείς κάναμε μία αίτηση, δεν ξέρω τι φύσετε το Παλαιστικό Σύλλογο. Αν ήξερα ότι φύσετε το Παλαιστικό Σύλλογο, θα κάναμε την αίτηση εκεί, δεν την κάναμε κάτι σε εσάς. Από την ώρα που υφίσταται το Παλαιστικό Σύλλογο, ακυρώνουμε τη δικιά σας και την κάνουμε στο Παλαιστικό Σύλλογο. Ναι, για όλα τα θέματα που αφορούν την τοπική κοινότητα, γνωμοδοτεί το τοπικό συμβούλιο. Θα πρέπει πρώτα ιεραρχικά να δώσουμε στο Σύλλογο την... Μα δεν είναι το οίκημα... Όχι, το οίκημα δεν είναι, αλλά αν θέλουν αυτοί να μας το παραχωρήσουν και μετά αφού πουν αυτοί το ναι... Του Δήμου είναι αυτά. Ναι, αν μας παραχωρούν, σου λέω. Ναι, ο Δήμος θα σας το παραχωρήσει, κατόπιν σύμφωνα... Δεν κατάλαβες τι εννοώ. Τι. Θα πρέπει να πάρουμε την άποψη του Συλλόγου πρώτα, μπορεί να ξέρω τι φύσεται το Παλαιστικό Σύλλογο. Αν υπήρχε το Παλαιστικό Σύλλογο δεν θα έκανα καν έτσι στο τοπικό πρώτα, δεν έκανα πρώτα το Παλαιστικό. Εσείς εδώ, σύμφωνα με την αίτηση που βλέπω, ζητάτε να σας παραχωρηθεί και να χρησιμοποιηθεί ως πνευματικό κέντρο και αίθουσα δεξιώσεων. Ναι. Εντάξει. Σε αυτό σου ορθά απευθύνεσαι στο τοπικό σύλλογο. Ναι, αν ήξερα όμως ότι υπάρχει Παλαιστικό Σύλλογο, θα ζήτηκα και την άδεια κοινών πρώτα. Ο Παλαιστικό Σύλλογο απλά του παραχώρησε τον χώρο για να συστεγαστεί. Ναι, αλλά ο Παλαιστικό Σύλλογο το έχει υπό τη χρήση του αυτή τη στιγμή. Αν ήξερα ότι το έχει υπό τη χρήση του, δεν το ζήτηκα από εδώ. Θα ζήτηκα αν μα επιτρέπανε και αυτοί να χρησιμοποιήσουμε τον μισό. Όχι, μετά. Η διαδικασία τη επίσωση έχει τον ορθό τρόπο. Ορθά απευθύνθηκε στο χώρο. Από τη στιγμή που και έτσι από τη στιγμή το αίτημα είναι σε εμάς, είναι στα χέρια μας. Είναι και καλέσαμε και το τοπικό συμβούλιο να έρθει, θα το συζητήσουμε το θέμα. Εντάξει, τώρα αν ήταν πρώτο, αν είναι δεύτερο, αν έπρεπε να. Δηλαδή δεν συμφωνεί ω προ το αίτημα που ναι, είναι στο τοπικό συμβούλιο. Δεν συμφωνώ, εγώ. Και εσεί. Το δε συμφωνώ χωρίς να δίνεις όμως και μία άλλη άποψη δεν λέει τίποτα, τότε μαλώνουν, έτσι. Όχι, όχι, οπότε δεν γράψεις δε συμφωνώ σκέτο. Όχι, 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 προστεύω. Υπάρχει χώρο, γιατί αυτό που λέω θα αλλάξει. Είναι σαν... Άρα δηλαδή η άποψη του συμβουλίου είναι να συστεγαστείς στον χώρο που είναι και πολιτιστικός. Και είναι ιστορία που δεν μπορεί. Εκτός αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα και δεν το ξέρω, ας πούμε. Με το πολιτιστικό. Θέματα δεν υπάρχουν για να υπάρχουν, αλλά τα θέματα λύνονται. Δεν ξέρω για τα θέματα. Δεν είναι και πολλά. Τι έχουμε να χωρίσουμε εκεί, δεν έχει να χωρίσουμε κανένα τίποτα. Δημήτρη, λοιπόν, και εγώ διαφωνώ με την παραχώρηση ότι ναι, γιατί οι λόγοι πιστεύω είναι και ηθικοί, είναι και ιστορικοί πάνω απ' όλα και πολιτιστικοί. Και δεν έχω, θεωρώ ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να παρεμβαίνουμε στην ιστορία του τόπου μας, ειδικά δηλαδή κάτι το οποίο είναι για το χωριό μας, το Παλαιστικό είναι η ταυτότητα του χωριού μας. Όχι, αυτό το κτίριο δεν θέλω να παραχωρηθεί, δηλαδή για αυτή τη χρήση. Όπως είπε και ο Σάκης, σαν πνευματικό κέντρο και σαν πολιτιστικό έχουμε αίθουσες, είναι η αίθουσα του Συλλόγου, που να χρησιμοποιηθεί και από την Εκκλησία εκεί. Και από πίσω έχει ένα σωρό.